Ρούσης σηκώνεται σχεδόν για να δώσει τις οδηγίες για να μην υπάρξει κάποιος αποπροσανατολισμός των παικτών στα μαρκαρίσματα. Αντίστοιχα κάνει και ο Περσίας για την πλευρά του Ολυμπιακού. Να δούμε εδώ τώρα αυτή την φάση. Είναι ο Αλεξανδρής που κάνει το σουτ. Αποκρούει ο Ατματσίδης. Έρχεται ο Κασάπης να βγάλει την μπάλα έξω από την περιοχή. Γιαννακόπουλος ξεφεύγει από τον Κοστένογλου. Ψάχνει για το σουτ, όχι, ψάχνει στήριγμα στον Νινιάδη. Σέντρα του Νινιάδη, γίνεται μια κεφαλιά χωρίς δύναμη. Παραλίγο να χάσει ο Ατματσίδης την μπάλα. Πρέπει να έχουμε κάποιο φάουλ, καθώς ακούμπησε στη διεκδίκηση η παίκτης του Ολυμπιακού, τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Κοιτάξτε εδώ, γίνεται η κεφαλιά από τον Νταμπίζα. Προσπαθεί να μπλοκάρει την μπάλα ο Ατματσίδης, πέφτει πάνω του ο Αλεξανδρής. Είναι ο Γεωργάτος που εκτελεί αυτό το φάουλ. Γίνεται μια κεφαλιά μέσα στα καρέ που διώχνει την μπάλα ο Κασάπης και η μπάλα φτάνει στον Νικολαίδη και ο Κετσπάγια φεύγει με ταχύτητα σε ένα σημείο που έρχεται ο Καραταΐδης. Ο Κετσπάγια κερδίζει την μπάλα και μπαίνει μες στην περιοχή του Ολυμπιακού. Γυρίζει την μπάλα και γίνεται το 1-0 από τον Νικολαίδη για την ΑΕΚ και είναι με αυτή την αντεπίθεση το γκολ, το οποίο βεβαίως ξεσηκώνει τους ξέφρενους πανηγυρισμούς των οπαδών της ΑΕΚ στην κερκίδα και τους πανηγυρισμούς βεβαίως τους δικαιολογημένους των παικτών της και του πάγκου της ΑΕΚ. Με αυτή την φάση που θα ξαναδούμε, η ΑΕΚ τώρα με αυτό το γκολ στο 47ο λεπτό από τον Νικολαίδη, σε αυτή την εντυπωσιακή προσπάθεια του Κετσπάγια που γύρισε την μπάλα στον κενό χώρο, δεν την βρήκε ο Μαρσέλο. Ήρθε όμως ο Νικολαίδης να την προωθήσει με ένα σουτ προβολή, θα λέγαμε, εδώ με το γόνατο σχεδόν στα δίχτυα του Ελευθερόπουλου. Ο Σαμπανάτζοβιτς έκλεψε όμως και ο Κετσπάγια. Γίνεται τώρα το 1-2 με τον Κετσπάγια να προσπαθεί να μπει και να μπαίνει μέσα στην περιοχή. Κάνει το σούτ, αποκρούει με τα πόδια ο Ελευθερόπουλος. Η ΑΕΚ αγγίζει ένα δεύτερο γκολ. Εδώ να δούμε τώρα τον Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλος έχει θέση για να κάνει το αριστερό σούτ. Αλλά ο Ατματσίδης, όπως είδατε, σε καλή θέση μπλόκαρε την μπάλα. Και εδώ έχουμε τον Μανολά να δέχεται και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εάν έβαλε το χέρι του, οδηγείται στα αποδυτήρια με δεύτερη κίτρινη κάρτα, άρα κόκκινη. Να πάμε τώρα και